Καλά στην υγεία του είναι οι Έλληνε επιβάτε του τουριστικού λοφορείου που συγκρούστηκε με φορτηγό στη Βουλγαρία, κοντά στον κόβο για την πόλη Μπόροβο. Οκτώ Έλληνε που επέβαιναν στο λοφορείο διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κάνεφ στο Ρούσε, και έπειτα από λίγη ώρα οι επτά έλαβαν εξαιτήριο. Η μία επιβάτη εξ αυτών παρέμεινε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Διακομίστηκαν συνολικά 10 άτομα, εκ των οποίων 8 Έλληνε και 2 Ρουμανοί. Εν τω μεταξύ, οι υπόλοιποι επιβάτε μεταφέρθηκαν με άλλο λεωφορείο στη Σόφια. Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά το μεσημέρι τη Τρίτη στον δρόμο Ρούσε Μπιάλα όταν το τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό με τουρκικέ πινακίδες. Η πρεσβεία τη Ελλάδα στη Σόφια, από την πρώτη στιγμή, βρίσκεται σε επικοινωνία με τον οδηγό του λεωφορείου, του επιβάτε και τι βουλγαρικές αρχέ έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε συνδρομή χρειαστεί. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωση, τα αίτια του συμβάντο ερευνώνται.